λόγια ψυχής. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια εκπομπή για τον καθένα μας. Με τον ψυχολόγο Στράτο Βραχιόγια. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Μια ακόμα εκπομπή Λόγια Ψυχής στο φιλόξενο και ζεστό ραδιόφωνο το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Και σήμερα, όπως και κάποιες άλλες φορές, θα ήθελα να μιλήσουμε συμβολικά, να μιλήσουμε μεταφορικά, να αξιοποιήσουμε έναν λόγο που μόνο η ιστορία και το παραμύθι μας βοηθάνε να δούμε σε βάθος και σε έκταση αυτά που θέλουν να μας πούν. Σήμερα προτείνω να μιλήσουμε για το ζήτημα του τι στάση πρέπει να κρατάμε οι γονείς σε σχέση με την αυτονομία των παιδιών μας, σε σχέση με την τάση των παιδιών για εξέλιξη, αλλά και τη δική μας τάση του πώς θα σταθούμε σε αυτή την πορεία, σε αυτή την ανάπτυξη, σε αυτόν τον δρόμο των παιδιών μας προς την ανεξαρτησία και την αυτονομία. Είναι αλήθεια ότι πολλοί από μας, όσο κι αν θέλουμε να το κρύψουμε, μπορεί να τρομάζουμε στην ιδέα ότι το παιδί μας αυτονομείται. Μπορεί να μας αναστατώνει η σκέψη ότι είναι δύσκολο για ένα παιδί να ανταπεξέλθει σε κάποιο είδους καταστάσεις ή δυσκολίες στη ζωή του. Και με αυτές τις σκέψεις ίσως να μπαίνουμε στον πειρασμό και φυσικά και για δικούς μας λόγους, εσωτερικούς, ψυχικούς, να περιορίσουμε ή να ανακόψουμε αυτή την τάση προς την αυτονομία, είτε άμεσα, φανερά, είτε λίγο πιο υπόγεια και λίγο πιο κρυφά. Αφορμή για όλα αυτά θα μας δώσει ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι από ένα βιβλίο που έχουμε ξαναμιλήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, από το βιβλίο «Ο θυμός των παιδιών. Παραμύθια για την κατανόηση της παιδικής συμπεριφοράς», της ψυχολόγου και ψυχαναλήτριας, της Ιταλίδας ψυχολόγου και ψυχαναλήτριας Άλμπα Μάρκολη. Θα αφηγηθούμε το παραμύθι και θα κάνουμε ένα μικρό σχόλιο στο τέλος. Ήταν μια φορά και έναν καιρό, πριν πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια, ένα από τα μικροσκοπικά μας βασίλεια, από εκείνα στα οποία δεν συνέβαινε απολύτως τίποτα το ιδιαίτερο, και όπου όλα, τα πάντα, έρεαν ήρεμα όπως πάντα, μέρα με τη μέρα, στα σπίτια και στους δρόμους. Οι άνθρωποι σηκώνονταν το πρωί, πλένονταν και ντύνονταν. Έπαιρναν το πρόγευμά τους, έπειτα πήγαιναν έξω να εργαστούν και γυρνούσαν το βράδυ στα σπίτια τους για να ξεκουραστούν, να κρατήσουν συντροφιά ο ένας τον άλλον και να διηγηθούν ιστορίες πριν πάνε για ύπνο. Σε κάθε σπίτι, αργά ή γρήγορα, συνέβαιναν τα ίδια πράγματα. Εκείνα τα γελαστά, τα εύθυμα, για τα οποία όλοι γελούσαν και γιόρταζαν και χόρευαν, και τα θλιβερά, για τα οποία έκλαιγαν και απελπίζονταν. Ανάμεσα βέβαια σε εκείνα για τα οποία γελούσαν και γιόρταζαν και χόρευαν, σε εκείνο το μικροσκοπικό βασίλειο, το πιο χαρούμενο, το πιο εύθυμο απ' όλα ήταν φυσικά η γέννηση ενός μωρού. Για 3 μέρες μέχρι και η είσοδος του σπιτιού ντυνόταν γιορτινά με πολλές κορδέλες και όλοι οι κάτοικοι της χώρας έρχονταν με τα δώρα τους. Όταν όμως το μωρό γεννιόταν στο ανάκτορο του βασιλιά, τότε η γιορτή διαρκούσε μια εβδομάδα και όλος ο κόσμος έφερνε δώρα ακόμα και από τις κοντινές χώρες. Έτσι, όταν σε εκείνο το μικροσκοπικό βασίλειο γεννήθηκε μια νέα βασιλοπούλα, για 7 μέρες ο κόσμος γιόρτασε τη γέννησή της με παιχνίδια, αγώνες και τραγουδοποιούς
που μαζεύονταν στη μέση της πλατείας για να διηγηθούν τον παλιό καιρό. Από τη μέρα που η βασιλοπούλα βαφτίστηκε, να πάλι που ξανά όλοι παρέλασαν με τα δώρα τους. Νέα δώρα αυτή τη φορά. Το πρώτο απ' όλα και το πιο σημαντικό ήταν η αγάπη του βασιλιά και της βασίλισσας που φρόντιζαν την ίδια και όλες τις τις ανάγκες σαν νεογέννητο μωρό. Το δεύτερο ήταν το όνομά της, εκείνο που θα τη συνόδευε σε όλη της τη ζωή, στις μέρες της ηλιόλουστες μας και στις μέρες της βροχερές, στη ζέστη του καλοκαιριού και στο κρύο του χειμώνα, στο φως της μέρας και στο σκοτάδι της νύχτας. Και αυτό το όνομα ήταν Λορέντζα. Το τρίτο δώρο ήταν το βιβλίο της ζωής, έτσι όπως μεταδόθηκε στην οικογένειά της γενιά με γενιά μέσα στα βάθη των αιώνων. Και ήταν εκεί γραμμένα όλα όσα είχαν ζήσει οι γονείς της, οι παππούδες της, οι προπαππούδες της και οι γονείς τους πριν από αυτούς. Και υπήρχαν ακόμη πολλές σελίδες για όλα όσα θα ζούσε η νέα μας βασιλοπούλα και έπειτα φυσικά τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τα δυσέγγονά της ύστερα από αυτήν. Κι έτσι η βασιλοπούλα μας άρχισε να μεγαλώνει όπως όλα τα παιδιά αυτού του κόσμου και στον πρώτο χρόνο της ήταν προσκολλημένη στη μητέρα και στον πατέρα της, γιατί ακόμα τους είχε μεγάλη ανάγκη για όλα. Αλλά όταν γιόρτασε τα πρώτα γενέθλιά της, άρχισε να εξερευνά το ανάκτορο όπου ζούσε και να αποκόβεται όλο και περισσότερο από τη μητέρα της. Τότε η βασίλισσα άρχισε να σκέφτεται ότι η μικρή δεν είχε ανάγκη πια να μένει προσκολλημένη πάνω της και γι' αυτό ξανάρχισε να ασχολείται με τα θέματα του βασιλείου, που ήταν βέβαια πολλά και σημαντικά. Αλλά αφού πέρασαν 3 ή 4 μήνες από τα πρώτα της γενέθλια, να που η Λορέντζα, που πριν φαινόταν ότι εξερευνούσε τα γύρω της χωρίς φόβο, άρχισε να φοβάται. Άρχισε να φοβάται όλα τα νέα πράγματα, όπως ακριβώς τη συνέβαινε όταν ήταν περίπου 7-8 μηνών. Κι έτσι, εμπρός σε όλα τα νέα πράγματα, τρόμαζε και γυρνούσε άρον-άρον στη μητέρα της και προσκολλιόταν σε αυτήν. Αλλά η βασίλισσα, σκεπτόμενη ότι η μικρή ήταν ήδη αρκετά μεγάλη και έπρεπε να μάθει να ξεπερνά αυτό το νέο της φόβο, συνέχισε να αφιερώνεται στις υποθέσεις του βασιλείου που την απασχολούσαν όλο το χρόνο. Και γιατί επίσης φοβόταν ότι αν ξανάρχιζε να φροντίζει τη Λορέντζα, θα της άρεσε πάρα πολύ και αυτό θα την εμπόδιζε έπειτα να αφιερωθεί στα καθήκοντα της βασίλισσας. Κι έτσι η Λορέντζα, η βασιλοπούλα μας, αναγκάστηκε να τα μαθαίνει όλα μόνη της και αυτό δεν της άρεσε πολύ. Αντίθετα, της άφηνε πάντα μέσα της πολύ θυμό και νιώθε ανικανοποίητη. Θα προτιμούσε να μαθαίνει σιγά σιγά, σύμφωνα με τις ανάγκες της στιγμής, μένοντας κάθε τόσο προσκολλημένη στη μητέρα της και απομακρυνόμενη λίγο για να εξερευνήσει. Και μεγάλωσε έτσι νιώθοντας ένα κενό. Και αυτή η ιδέα ότι της είχε λείψει κάτι έγινε μια πίκρα, τόσο πολύ ριζωμένη που αργότερα τη συνόδευε σε όλη της τη ζωή, ώστε κι όταν ακόμα περνούσε μέρες ή καταστάσεις που την έκαναν ευτυχισμένη, όσο κι αν αυτές ήταν όμορφες, ποτέ δεν ένιωθε τελείως ικανοποιημένη. Λες και της έλειπε πάντα κάτι. Κι ήταν έτσι που όταν κι αυτή μεγάλωσε και έφτασε η σειρά της να γίνει η βασίλισσα ενός άλλου μικροσκοπικού βασιλείου, την ίδια μέρα που γεννήθηκε μια νέα βασιλοπούλα και την ονόμασαν Δάφνη, αποφάσισε ότι αυτή ποτέ δεν θα απομακρυνόταν από την κόρη της και δεν θα την άφηνε μόνη να εξερευνήσει τα γύρω της και να μεγαλώσει πιστεύοντας ότι της έλειπε κάτι. Και όταν έφτασε η στιγμή και η βασιλοπούλα Δάφνη να θέλει να ξαναγυρίσει στη μαμά της και έπειτα να ξαναφύγει για να εξερευνήσει όλα όσα υπήρχαν γύρω της, όπως κάνουν όλα τα μωρά όταν μεγαλώνουν,
Να που η βασίλισσα Λορέντζα την κρατούσε κοντά της με παιχνίδια, με χαμόγελα και χάδια, και κάθε φορά που η βασιλοπούλα καταγοητευόταν και ξεχνούσε την επιθυμία της να εξερευνήσει το ανάκτορο, αυτό ήταν αποτέλεσμα της συμπεριφοράς της μαμάς της. Και μάλιστα σιγά σιγά η μικρή βασιλοπούλα, η Δάφνη, έχασε τελείως αυτή την επιθυμία της εξερεύνησης και έτσι δεν μπόρεσε ποτέ να γνωρίσει ούτε το ανάκτορο ούτε το μικροσκοπικό της βασίλειο. Αλλά όμως επειδή αυτά που δεν είναι γνωστά προκαλούν πάντοτε λίγο φόβο, να που η Δάφνη άρχισε να μεγαλώνει με γεμάτη φόβους και νιώθε εξίσου ανικανοποίητη, γιατί μόνη χωρίς τη μητέρα της δεν ήξερε να κάνει απολύτως τίποτα. Με αποτέλεσμα και η ίδια με τη σειρά της να νιώθει πικραμένη, σαν να της είχε λείψει κάτι, και ανικανοποίητη επειδή δεν είχε προσπαθήσει να κάνει κάτι μόνη της. Και όταν πέρασαν πολλές εποχές, όταν για πολλές φορές η γη αποκοιμήθηκε το φθινόπωρο και ξαναξύπνησε την άνοιξη, αφού ο ήλιος και η σελήνη αναδύθηκαν και έδυσαν για άλλες τόσες φορές, να που και η Δάφνη μεγάλωσε. Συνάντησε ένα βασιλόπουλο που της άρεσε πολύ και μαζί ίδρυσαν ένα άλλο μικροσκοπικό βασίλειο, στο οποίο έγιναν ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Και η νέα βασίλισσα κουβάλισε στο νέο βασίλειο όλα τα πράγματά της, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του βιβλίου της ζωής που της είχαν δωρήσει μόλις είχε γεννηθεί, όπου ήταν γραμμένη η ιστορία της, όπως και των γονιών της, των παππούδων της και όλων των γενεών που είχαν ζήσει πριν από αυτούς. Και κάθε μέρα η Δάφνη διάβαζε μερικές σελίδες του βιβλίου, και όταν έφτασε στην ιστορία της γιαγιάς και της μαμάς της, να που από τις σελίδες τους ξεπήδησε, από τις σελίδες του βιβλίου ξεπήδησε η αίσθηση ότι ήταν ανικανοποίητες, και αντιλήφθηκε ότι για κάθε μια τους είχε υπάρξει κάτι που τις είχε προκαλέσει θλίψη από μικρές και που είχε μείνει για πάντα μέσα τους, για όλη τους τη ζωή. Όντως, η γιαγιά της δεν κατόρθωνε να δένεται συναισθηματικά, φοβούμενη μήπως προσκοληθεί, και η μητέρα της δενόταν τόσο πολύ ώστε έπειτα δεν κατάφερνε πια να αποχωριστεί. Και όταν ακόμη ήταν πια καιρός να περάσει σε άλλα πράγματα και καταστάσεις, με αποτέλεσμα στο τέλος να εγκλωβίζεται σε ένα δίχτυ που κατέπνιγε και αυτήν και όποιον άλλον ήταν δίπλα της. Και τότε η Δάφνη αποφάσισε ότι ένα σημαντικό πράγμα έπρεπε να προστεθεί στα δώρα προς ένα βασιλόπουλο όταν αυτό γεννιόταν. Εκτός από την αγάπη και τις φροντίδες, το όνομά του και το βιβλίο της ζωής, θα έπρεπε να προστεθεί και το βιβλίο της ακοής, για να καταλαβαίνουν οι μεγάλοι τι ακριβώς χρειαζόταν το μικρό, το μωρό στα αλήθεια, την κάθε συγκεκριμένη στιγμή. Και όταν αυτή γέννησε μια βασιλοπούλα, επειδή την άκουγε προσεκτικά κάθε μέρα, έμαθε στο τέλος ότι τα βασιλόπουλα έχουν την κατάλληλη στιγμή για κάθε πράγμα. Τη στιγμή για να μείνουν προσκολλημένα στη μητέρα τους, τη στιγμή για να αποκολληθούν και να εξερευνήσουν, και έπειτα ξανά τη στιγμή για να προσκολληθούν στη μητέρα πριν να βρουν το θάρρος και τη δύναμη να εξερευνήσουν λίγο πιο μακριά, και ούτω καθεξής. Και από τότε, στο βιβλίο της ζωής, που στην οικογένειά της μεταδιδόταν όπως και σε κάθε οικογένεια από τη μια γενιά στην άλλη, να που στον κατάλογο των δώρων που δίνονται προς ένα βασιλόπουλο όταν γεννιόταν, προστέθηκε και το βιβλίο της ακοής, των αναγκών του δηλαδή της κάθε στιγμής, που είναι αλήθεια πως δεν συμπίπτουν πάντοτε με τους χρόνους που εμείς οι μεγάλοι έχουμε στο νου μας. Και τα βασιλόπουλα
που γεννιούνταν από τότε στα σπίτια τους είχαν τις συνηθισμένες χαρές και τις συνηθισμένες πίκρες όπως όλα τα μωρά αυτής της γης, αλλά αισθάνονταν κάπως λιγότερο ανικανοποίητα και πιο βέβαια στο να εξερευνούν τον κόσμο. Από όσο δεν είχε συμβεί στη γιαγιά τους και στην προγιαγιά τους πριν από αυτούς, και αυτό είναι ένα δώρο που όταν κάποιος το δέχεται μένει να του κρατά συντροφιά για όλη του τη ζωή, και κανένας απολύτως, ούτε και οι δυσκολίες της ζωής, δεν μπορούν να του το πάρουν. Θα κάνουμε εδώ ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα σχόλιο για το παραμύθι που μόλις ακούσαμε. Είναι αυτό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, που μας λέει το παραμύθι. Το παραμύθι μας λέει ότι υπάρχει μια συμπεριφορά που βλέπουμε σε ένα παιδί,
σε κάποιον μεγάλο. Αλλά πίσω από αυτή τη συμπεριφορά υπάρχει μια ιστορία. Σε αυτή την ιστορία μπορεί να υπάρχουν πρόσωπα που δεν φαίνονται, αλλά όμως έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στο πώς ένας άνθρωπος βιώνει και ζει τη ζωή του και στο πώς εκδηλώνει κάποιες συμπεριφορές. Βλέπουμε λοιπόν ένα παιδί να δυσκολεύεται, παράδειγμα, να αποχωριστεί τους δικούς του και κυρίως τη μητέρα του. Το παραμύθι υπενήσεται με έναν πολύ, θα έλεγα, ξεκάθαρο τρόπο ότι τελικά αυτή η δυσκολία του παιδιού να αποχωριστεί τη μητέρα του ίσως να έχει να κάνει με δυσκολίες της μητέρας με τη δική της μητέρα. Δηλαδή έχουμε ένα παιδί με μια συμπεριφορά που την περιγράφουμε ως δυσκολία αποχωρισμού και πίσω από αυτήν τη συμπεριφορά αναδεικνύεται σε ένα άλλο φόντο η σχέση της μητέρας του παιδιού με τη μαμά της, δηλαδή με τη γιαγιά του παιδιού. Βλέπουμε ένα πρόσωπο που εκδηλώνει μια συμπεριφορά, αλλά στο φόντο της ιστορίας υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που αναδύονται μέσα από τον τρόπο και το ρόλο που έχουν διαδραματίσει στη ζωή των ανθρώπων που έρχονται μετά από αυτούς. Έχουμε δει όλοι μας, φαντάζομαι, και έχουμε ίσως κάποιες στιγμές και εμείς οι ίδιοι αγχωθεί στην ιδέα του να δοκιμάσουν νέα πράγματα τα παιδιά μας, στο να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να πάρουν πρωτοβουλίες και να κάνουν πράγματα και μόνα τους. Είναι αλήθεια ότι ήρθαμε σε επαφή με έναν φόβο, με μια αγωνία, με μια ανασφάλεια και χρειάστηκε, ίσως και χρειάζεται ακόμα, να παλέψουμε με αυτόν τον φόβο, με αυτή την αγωνία και αυτή την ανασφάλεια μέσα μας, για να μην γίνει ζήτημα η δική μας αγωνία και η δική μας ανασφάλεια, να μην γίνει ζήτημα της ζωής του παιδιού. Πολλές φορές οι δικές μας δυσκολίες να επιτρέψουμε να γίνουν κάποια πράγματα καθρεφτίζονται τελικά στη συμπεριφορά του παιδιού μας. Καμιά φορά εμείς οι γονείς κάνουμε σαν να ξεχνάμε ότι αυτό που κάνουμε σήμερα με τα παιδιά μας είναι μια κατάθεση στην ψυχή τους και το αποτέλεσμα αυτής της κατάθεσης θα έρθει χρόνια αργότερα. Ο τρόπος λοιπόν που ενθαρρύνουμε ή αποθαρρύνουμε τα παιδιά μας προς την αυτονομία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για τη μετέπειτα ζωή τους. Υπάρχουν κάποιες χρονικές στιγμές που είναι, θα έλεγα, καταλυτικές ή καθοριστικές. Καταλυτικές ίσως θα προτιμούσα, γιατί το καθοριστικές έχει την έννοια του απόλυτου και δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει. Η ζωή δίνει πάντα ευκαιρίες αλλαγών. Μια χρονική στιγμή λοιπόν αφορά τα 2 με 3 πρώτα χρόνια της ζωής. Εκεί που το παιδί δοκιμάζει τα πρώτα του βήματα μακριά, ακόμα και από το οπτικό πεδίο της μαμάς. Λέω μαμά γιατί συνήθως είναι μια μαμά αυτή που φροντίζει. Τι κάνει, τι γίνεται τότε? Ο τρόπος που θα αντιδράσει η μαμά, παράδειγμα να αντιδράσει με φόβο, θα παίξει ένα ρόλο στην ψυχή του παιδιού. Ή απ' την άλλη, όπως μας είπε το παραμύθι, αν η μαμά πιστέψει ότι το παιδί μπορεί και το αφήσει, δεν θα πω εγκαταλείψει, το αφήσει, τότε και αυτό καταγράφεται σαν μια έλλειψη στην ψυχή του παιδιού. Άρα χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας και το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Πιστεύω ότι πιθανά να έχουμε όλοι μας συναντήσει ανθρώπους στην ηλικία μεγάλους που όμως η συμπεριφορά των γονιών τους δεν ταιριάζει με την ηλικία τους. Υπάρχει ένας δείκτης για μας τους γονείς πώς να συμπεριφερόμαστε στα παιδιά μας. Αυτός ο δείκτης λέει με πολύ απλά λόγια
ότι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, χρειάζεται, είναι καλό, είναι δείκτης αυτό, τις σχέσεις που αναπτύσσουμε μαζί τους, ότι χρειάζεται λοιπόν να νιώθουμε όλο και λιγότερο χρήσιμοι στη ζωή τους. Αν δηλαδή στο γιο μου ή στην κόρη μου που είναι 25 χρονών νιώθω το ίδιο χρήσιμος σαν γονιός όταν ήταν 10 ή 12, τότε προφανώς κάτι χρειάζεται να δω, κάτι χρειάζεται να γίνει. Χρειάζεται λοιπόν εμείς οι γονείς για μια ακόμη φορά να κοιτάξουμε μέσα μας, να δουλέψουμε το βιβλίο της ακοής, αυτό δηλαδή που θα μας βοηθήσει να μην είμαστε πολύ κολλημένοι στις δικές μας ανάγκες, αλλά να δούμε και τις ανάγκες του παιδιού. Και έχουμε συχνά ευκαιρίες να το κάνουμε και υπάρχουν και περίοδοι ηλικιακές των παιδιών μας που μπορούμε να τα δουλέψουμε. Αυτό που είπα για παράδειγμα πριν, που συμβαίνει στα 2 με 3 πρώτα χρόνια της ζωής, με άλλους όρους και σε άλλο φόντο, συμβαίνει και στην εφηβεία. Εκεί λοιπόν πάλι μας δίνεται μια ευκαιρία να ξαναδούμε μέσα μας. Πόσο κοντά λοιπόν ή πόσο μακριά θα αφήσουμε το παιδί σε σχέση με μας. Καλό βράδυ. Λόγια ψυχής. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια εκπομπή για τον καθένα μας. Με τον ψυχολόγο Στράτο Βραχιόγια.